Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Τα υπέρ μακαρίας μνης και όνιων απαύσεως των ελληνί τελειοθέντων δούλων σου των εθελοντών εν το πρώτο και δεύτερο παγκοσμίο πολέμο και υπέρ της κορυθήνια αυτής παμπλημένη μα ακούσιόντε και ακούσιον. Τιμώντας μια χρυσή σελίδα της ελληνικής αλλά και γενικότερα της παγκόσμιας ιστορίας. Στον κύριο Αντώνη και στον κύριο Μιχάλη και να τους πω ότι είμαι περήφανος και σαν δήμαρχος και σαν αγιανναβητής, διότι είναι παράδειγμα ανθρώπων που έφυγαν σε δύσκολους καιρούς, πήγαν σε πολέμους και έβαλαν και τη δική τους φραγίδα για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ και να αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που έχουν κάνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει ένα μνημείο για να τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους, για να θυμούνται παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα την Αγία Ανάπα, να ξέρουν οι νεότερες γενναίες το ποιοι είμαστε και να το έχουμε υπόψη για το μέλλον, για το που θα πάμε. Δεν μπορεί παρά να αισθάνεται κανείς έντονα τα αισθήματα της τιμής και του σεβασμού σε μια ανάλογη εκδήλωση, αισθήματα περηφάνειας και ευγνωμοσύνης. Αισθήματα που κατακλείζουν τη ψυχή όταν τιμούμε τον αλτρουισμό, τη γενναιότητα, τον ηρωισμό που επέδειξαν άνθρωποι απλοί που ξεκινώντας από ένα μικρό χωριό, έθεσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Τάχθηκαν αυτοβούλος στον αγώνα για υπηράσπιση υψηλών αρχών και ιδανικών. Είναι καθήκον να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, αγωνίστηκαν για να έχουμε εμείς την ελευθερία μας σήμερα. Δεν πρέπει να λησμονούμε τις δύσκολες στιγμές εκείνες που πέρασαν οι άνθρωποι οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτούς τους δύο πολέμους. Τιμούμε τους και αξίζει τους για τούτα που εκάμαν, που πολεμούσαν νηστικοί με βάσανα και κλάμα. Αυτό το δικό μας τοπικό σημείο αναφοράς αφιερώνεται στους ανθρώπους που άφησαν τον τόπο και το σπίτι τους, την Αγία Ανάπα τους και βγήκαν εκτός συνόρων να πολεμήσουν για ιδανικά και αξίες σε διάφορα σημεία του κόσμου. Σας συγχαίρω κύριε Δήμαρχε για την απόφασή σας να στήσετε αυτό το μνημείο για να τιμήσετε τους συμπολίτες σας και συμπατριώτες μας αγωνιστάς των δύο πολέμων, του πρώτου και του δευτέρου. Τους μεν αγωνιστάς του πρώτου γιατί πήραν την Ελλάδα από την Μελούνα και την πήγαν στα σημερινά σύνορα. Τους δε αγωνιστάς του 40-45 γιατί αυτοί υπέφεραν τα πάνδυνα εκείνη την περίοδο για να μην απλωθεί η σκιά του ναζισμού σε όλη την Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή. Κύριε Υπουργέ, σήμερα είναι 11 Νοεμβρίου. Από ό,τι ξέρω, από την ιστορία, ιστορικός δεν είμαι,
έληξε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Σημαδιακή ημέρα. Για αυτήν λοιπόν την ημέρα, για τον κάθε περήφανο στρατιώτη που στην πρώτη γραμμή γεμάτη σθένος πολέμησε για σένα, για μένα, για όλους μας.